Με λένε Γερογιάννη Μαρία, είμαι ζωγράφος, αγιογράφος και διατηρώ ένα κατάστημα με χειροποίητα είδη και είδη αγιογραφίας, εικόνες χειροποίητες, στην Ανεμότια. Από μικρή δεν είχα ούτε κάποια κλίση, ούτε αγιογραφούσα ποτέ, ούτε ζωγράφιζα καν. Όταν ο γιος μου ήταν 11 χρονών, τον έγραψα σε μία σχολή στην Ερτέκο. Και επειδή ήταν πολύ ταλαντούχος, τον έβαλαν στο τμήμα γεωγραφίας των ενηλίκων. Τότε εγώ έκανα την τεχνική παλαίωσης πάνω σε ξύλο, με χαρτί και με χειροποίητη κορνίζα, μόνο και μόνο για να ξεφύγω. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα, έκανα 4 χρόνια γεωγραφία. Όταν ήρθα εδώ, ξεκίνησα και έφτιαχνα εικόνες περισσότερο σε ιδιώτες. Παρ' όλα αυτά, σιγά σιγά ανοίχτηκα και μπορώ να πω ότι είχα και θράσος, γιατί ήθελε και λίγο τόλμη να μπεις και σε εκκλησία. Έχω φτιάξει τα λυπητερά στον Ιερό Ναό Σκουτάρου. Έχω φτιάξει εδώ στην Αγία Κατερίνη, στην Ανεμότια, την Αγία Κατερίνη, και έχω φτιάξει και τον Άγιο Γεώργιο στο ναό της Ανεμότιας. Έχω αγιογραφήσει στην Αγία Φωτεινή στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν φύγει εικόνες μου για Γερμανία. Ανοίχτηκα αρκετά. Μετά από τις σπουδές μου κατάλαβα ότι δεν είναι ένα συλλεκτικό είδος μια εικόνα, παρά είναι η παρηγοριά για κάθε ορθόδοξο χριστιανό. Στο κατάστημά μου αυτές τις ημέρες του Πάσχα μπορείτε να βρείτε χειροποίητα αυγά, κατασκευές που θυμίζουν κάτι πασχαλινό, κουνελάκια, συνθέσεις με διάφορα, κυρίως πασχαλινή λαμπάδα. Θεωρώ ότι το χειροποίητο είναι κάτι το οποίο δεν ξεπερνιέται ποτέ, γιατί μέσα από το χειροποίητο ο κάθε τεχνίτης βάζει το μεράκι του και την αγάπη του και αυτό φαίνεται μετά. Και όπως θα δείτε και στο μαγαζί, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία είναι από το μηδέν και έχουν πάρει μορφή από τα χέρια μου. Θεώρησα καλό, βλέποντας τα παιδιά τότε εδώ ότι δεν είχαν με κάτι να ασχοληθούν, να τους μεταδώσω την τέχνη μου. Άνοιξα ένα εργαστήριο εδώ εντελώς αφιλοκερδός. Περισσότερο για τα παιδιά του χωριού. Παρ' όλα αυτά, τα παιδιά του χωριού φέραν και τα παιδιά των Αθηνών το καλοκαίρι που ερχόντουσαν για να κάνουν διακοπές. Έτσι γίναμε πολλοί. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις, φτιάχναμε πράγματα, κατασκευές κλπ. Και τα πουλούσαμε στην αρχή, γιατί θέλαμε να φτιάξουμε στο ιατρείο εδώ πέρα, να κάνουμε σπίτι για τον γιατρό, οπότε έγινε και πιο κοινωνικό. Πιο κοινωνική η προσφορά μας και με τον καιρό με έμαθαν τα χωριά. Έχω ένα εργαστήρι στο Σκουτάρο που είναι και για ενήλικες και για παιδιά. Ένα εργαστήρι είχα στην Πέτρα προ-COVID όλα, που πάλι εκεί είχα παιδιά και για γεωγραφία αλλά και για κατασκευές. Στα Χίδηρα. Η ευτυχία μου ήταν ότι τα τελευταία χρόνια ο Πάτερ Χριστοφόρος εδώ μας έδωσε την αίθουσα που είναι εδώ κάτω από το ναό. Εδώ είναι το εργαστήρι μας από κάτω και μπόρεσα και ένωσα τα τρία χωριά, Σκαλοχώρη, Φίλια και Ανεμότια, και έχουμε τώρα μαθητές και από τη Φίλια και από το Σκαλοχώρη, ακόμα και από Χίδηρα. Κάνω ντεκουπάζ, μεικτές τεχνικές βασικά, χρησιμοποιώ πολύ τον πυλό, αποξηραίνω πράγματα και μετά τα δουλεύω με διάφορα υλικά. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ το πανί και τον πυλό. Ξεκίνησε αρχικά σαν παιχνίδι, όπου βρισκόμουν μάζευα πράγματα παλιά, κάποια που δεν χρειάζονταν κάποιοι. Πήγαινα στη θάλασσα και μάζευα ξύλα, κοχύλια, στο βουνό κουκουνάρια. Και έτσι σιγά σιγά μπήκα στο μαγικό χώρο της κατασκευής. Όταν ερχόμουν εδώ με τα χρώματά μου, τα πινέλα μου, παντού κόλλες, άρχιζα και δημιουργούσα.
και έδινα πνοή σε οτιδήποτε παλιό υπήρχε και το προσωπικό μου στοιχείο.